Στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ προσθαλασσώνεται στα ανοιχτά του Μάλεμε, από όπου δύο φουσκωτές Λέμβοι μεταφέρουν αμφίβιους καταδρομής. Η διακλαδική άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου με την κωδική ονομασία Μέδουσα 9 είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άνδρες της έκτης μοίρας αμφίβιων καταδρομέων πραγματοποίησαν απόβαση στην παραλία του Μάλεμε. Ακολούθησε ομάδα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Κομάντος των ελληνικών και των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων καταλαμβάνουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου πραγματοποιείται ένα από τα σενάρια μάχης. Από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Γκαμάλ Αμπντέλ Σανέρ απογειώνονται στρατιωτικά ελικόπτερα Απάτσι. Στο πλοίο επιβαίνουν ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και η ομολογή του της Κύπρου Σάβας Αγγελίδης και της Αιγύπτου Μοχάμετ Ζακί, οι οποίοι παρακολουθούν την άσκηση, καθώς επίσης παρατηρητές από πολλές ξένες χώρες. Η άσκηση αυτή αποδεικνύει στην πράξη την κοινή βούληση και την ισχυρή θέληση και των τριών χωρών για μια κοινή πορεία ως εγγυητές και πάροχοι της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, από όλους τους κλάδους και των τριών χωρών που ενεπλάκησαν σε αυτή την άσκηση. Είδαμε ελληνικά ελικόπτερα να απονιώνονται από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο. Είδαμε άνδρες των ειδικών δυνάμεων και των τριών χωρών να κάνουν κοινή άσκηση, κοινές προσπάθειες. Ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά της γλώσσας και της πρακτικής που ακολουθείται στις ένοπλες δυνάμεις των τριών χωρών. Έχουμε αποδείξει όμως ότι οι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και πιστεύω ότι το μήνυμα που έχει σταλεί είναι το μήνυμα της ενότητας, η οποία χρειάζεται έτσι ώστε να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας. Η Μέδουσα 9 περιέλαμβανε ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτιστών, η οποία άρχισε με άλματα που συνοδεύονταν από τις σημαίες των τριών χωρών. Συνολικά 15 πολεμικά πλοία ήταν παρατεταγμένα ανοιχτά του κόλπου των Χανίων. Η χώρα μας συμμετείχε στην τριμερή άσκηση με 3 φρεγάτες, 2 περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, ένα αρματαγωγό, ένα υποβρύχιο, ένα ναρκοθυρευτικό, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη. Στόχος της άσκησης Μέδουσα 9, που άρχισε την 1η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, είναι η ανάδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου έναντι οποιασδήποτε απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο και η ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών.